σας. Παρακαλώ πολύ για τις ερωτήσεις σας προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρώτη ερώτηση ο κύριος Γιάννης Καμπέλης από το Sky. Άλλη μια εντολή προς τους Υπουργούς Ενέργειας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να βρουν λύση την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου. Δεν είναι η πρώτη φορά. Γιατί τώρα πιστεύετε ότι θα βρουν λύση και αν αυτή η λύση θα είναι και κοντά στις επιδιώξεις που έχει θέσει η Ελλάδα, σε ένα πλαφόν δηλαδή κάτω από τα 200 ευρώ. Είμαι σίγουρος ότι αυτή τη φορά οι Υπουργοί Ενέργειας θα βρουν λύση, καθώς έχουμε φτάσει πια αρκετά κοντά στις επιμέρους διαπραγματεύσεις. Πράγματι, είναι λυπηρό το γεγονός ότι χρειαστήκαμε τόσους μήνες για να καταλήξουμε σε μια αυτονόητη απόφαση να περιορίσουμε το ύψος των τιμών του φυσικού αερίου, έτσι ώστε να αποτρέπουμε την εργαλειοποίησή του από τη Ρωσία. Όμως αυτή τη φορά, κύριε Καντέλη, είμαι πράγματι αισιόδοξος και η εντολή την οποία δώσαμε στους υπουργούς μας είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη, ότι στις 19 Δεκεμβρίου θα έχουμε μια απόφαση η οποία θα είναι εναρμονισμένη με τις ελληνικές επιδιώξεις. Υπάρχει πια μια καθολική κατανόηση, θα έλεγα, σε επίπεδο των ομολόγων μου, ότι δεν μπορούμε να κλείσουμε τον χρόνο και να παραπέμψουμε το θέμα για ακόμα μια φορά στο μέλλον. Κυρία Σοφία Φασουλάκη από το Όπελ. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Αναφερθήκαμε όταν πολύ έντονος ο προβληματισμός για τον Αμερικανικό νόμο για τη μείωση του πληθωρισμού. Και θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η δική μας θέση. Αν αναμένεται να υπάρξει κάποια ουσιαστική απάντηση και πότε σας την πέφτει. Κοιτάξτε, η αμερικανική παρέμβαση, η οποία φέρει μεν το όνομα νομοσχέδιο για τον περιορισμό του πληθωρισμού, ουσιαστικά είναι μια μεγάλη κρατική στήριξη των ΗΠΑ στις καθαρές τεχνολογίες και στις εταιρείες που τις αναπτύσσουν. Και υπάρχει, νομίζω, μια κατανόηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Υπερθεμάτισα και εγώ υπέρ αυτής της άποψης ότι δεν μπορούμε να μένουμε ακίνητοι και να βλέπουμε πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες να μετακινούνται στις ΗΠΑ, επειδή απλά αυτές έχουν τη δυνατότητα να δώσουν ένα πιο ευνοϊκό πλαίσιο κινήτων από ό,τι μπορούμε εμείς στην Ευρώπη. Έχουμε εργαλεία στη διάθεσή μας και δεν αναφέρομαι μόνο στο RRF αλλά και στο Repower EU, το οποίο έχει πια εγκριθεί. Πρέπει όμως να ενισχύσουμε και άλλο τον ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό φάκελο, προκειμένου να στηρίξουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία και τις ευρωπαϊκές παραγωγικές επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό ότι δώσαμε μια εντολή στην Κομισιόν πολύ σύντομα, στα τέλη Ιανουαρίου, να καταλήξει συγκεκριμένες προτάσεις. Εκτιμώ ότι μπορεί να έχουμε έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Φεβρουάριο. Και το λέω αυτό γιατί δεν μπορούμε να χάσουμε χρόνο. Οι εταιρείες βλέπουν, συγκρίνουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης με αυτήν των ΗΠΑ. Και αν δεν κινηθούμε γρήγορα, φοβάμαι ότι θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα ευρωπαϊκής αποβιομηχάνησης. Αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά συνολικά την Ευρώπη. Και βέβαια θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι μπορεί να χαλαρώνουμε τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων. Αυτό όμως ευνοεί πρωτίστως οι πιο πλούσιες χώρες. Δεν έχουν όλες οι χώρες τις ίδιες δυνατότητες να στηρίξουν την εγχώρια βιομηχανία τους. Γι' αυτό και θα εξακολουθώ να επιμένω ότι πρέπει να αυξήσουμε την ευρωπαϊκή αντίδραση. Για να το πω πολύ απλά, να βάλουμε και άλλα ευρωπαϊκά λεφτά στο τραπέζι. Ο κύριος Σπύρος Μοδελάτος από τον Αντένα και το Εθνικό Καθόλου. Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε να σας πάω στα εσωτερικά, έχουμε μεθαύριο τη ζήτηση για τον προϋπολογισμό. Θέλω να ρωτήσω, επειδή είναι μια ζήτηση οποία πέφτει μέσα στον προεκλογικό αγώνα των άτυπων, εν πάση περιπτώσει, αλλά έτσι είναι όσο πλησιάζουμε προς τα εκλογικά του 2023. Κατά πόσον υπάρχει έκπληξη ως προς το οικονομικό σκέλος, γιατί μιλήσατε στο προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο για ένα δις απόθεμα στην κατεύθυνση της στήριξης ευάλωτων οικογενειών και επιχειρήσεων, και πώς όλο αυτό μπορεί να παντρευτεί πάλι με τη δική σας επισήμανση, πως πρέπει να υπάρξει αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία. Καταρχάς να σας πω, κύριε Μολάτο, ότι πολλοί από εσάς δεν θα στοιχηματίζατε. Μάλλον ότι η κυβέρνηση αυτή θα κατέθετε και θα ψήφιζε τον τέταρτο προϋπολογισμό της. Αυτό από μόνο αποδεικνύει το γεγονός ότι είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας περί εξάντλησης της τετραετίας. Από εκεί και πέρα, επιτρέψτε μου να μην αναφερθώ λεπτομερώς σε όσα θα πω στην ομιλία μου το Σάββατο. Προφανώς και θα περιγράψω το πλαίσιο των πολιτικών μας για τον επόμενο χρόνο. Εξάλλου αυτό είναι ο προϋπολογισμός. Αλλά θα μου δοθεί και ευκαιρία να κάνω και έναν συνολικό απολογισμό μιας, πιστεύω, επιτυχημένης οικονομικής πολιτικής όλης της τετραετίας που πέρασε, αλλά και να αποδιαγράψω το όραμά μου, το σχέδιό μου για την επόμενη τετραετία, καθώς δεν έχω κρύψει ότι έχουμε ένα σχέδιο οκταετίας για την πατρίδα μας και το 2023
Τυχαίνει να είναι ο τέταρτος χρόνος της διακυβέρνησής μας, όμως είπατε και εσείς ότι θα είναι ταυτόχρονα και ένας προεκλογικός χρόνος, αλλά νομίζω ότι οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ποιες είναι οι ξεκάθαρες επιλογές που έχουν μπροστά τους και ποια είναι τα σχέδια των κομμάτων που διεκδικούν το προνόμιο να κυβερνούν αυτόν τον τόπο για το πώς αντιλαμβάνονται την διαχείριση των κρίσιμων οικονομικών θεμάτων. Κυρία Μαρία Ψαρά. Εντάξει, είναι μια πολύ δυσάρεστη ιστορία. Θα αποφύγω να κάνω συγκεκριμένα σχόλια και θα σεβαστώ απόλυτα την βελγική δικαιοσύνη η οποία ερευνά την υπόθεση. Οι καταγγελίες όμως είναι πολύ σοβαρές. Σίγουρα μπορώ να σας πω ότι το κύρος της χώρας έχει αναβαθμιστεί ουσιαστικά και δεν μπορεί να πλήττεται από μια τέτοια μεμονωμένη υπόθεση. Από εκεί πέρα θα επαναλάβω μόνο αυτό το οποίο είχα την ευκαιρία να πω και χθες. Η υπόθεση αυτή δεν αφορά την δικιά μας πολιτική οικογένεια, δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν σπεύσαμε ποτέ με αφορμή το θέμα αυτό να κάνουμε συνολικά σχόλια για τους σοσιαλιστές και προκειμένου για το ΠΑΣΟΚ, στο οποίο ανήκει η κυρία Καϊλή. Δεν πρόκειται όμως σε καμία περίπτωση να δεχθώ και αυτήν την πρακτική την οποία έχει υιοθετήσει ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, περίπου να χρεώνει την κυρία Καϊλή στην Νέα Δημοκρατία και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όταν όλοι γνωρίζουν ότι υπήρξε διαχρονικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και στο κάτω-κάτω μαζί με τον κύριο Ανδρουλάκη εκλέχθηκε. Οι ίδιοι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ τους ψήφισαν σε δύο απανωτές ευρωεκλογές. Τάχιστα, όπως είπα, σε αντίθεση με την ελληνική δικαιοσύνη, στο σκάνδαλο των υποκλοπών και προσέθεσε ότι πρέπει, όπως είπε ο κ. Τσίπρας, να αγωνιστούμε για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης παντού. Και ήθελα να σας ρωτήσω πώς το σχολιάζετε. Μου κάνει εντύπωση ότι τα λέει αυτά ο κ. Τσίπρας εδώ στις Βρυξέλλες, διότι εξ όσων θυμάμαι, όταν επισκέφτηκε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στην Αθήνα, είπε άλλα πράγματα. Και πιστεύω ότι συμφωνήσαμε τουλάχιστον στο γεγονός ότι έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη να διαλευκάνει την υπόθεση αυτή. Το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας έρχεται στο εξωτερικό ως τέος πρωθυπουργός, όχι απλά ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, να δυσφημεί τη χώρα και να θέτει εν αμφιβόλο την δυνατότητα της ελληνικής δικαιοσύνης να διαλευκάνει αυτή την υπόθεση, θεωρώ ότι είναι μια πρακτική η οποία δεν αντιστοιχεί στον ρόλο ενός ανθρώπου ο οποίος διατέλεσε πρωθυπουργός της χώρας για 4 χρόνια. Κύριος Νίκος Αρμένης από το ΜΕΡΚΑ. Κύριε Πρόεδρε, σήμερα η Ευρωπαϊκή Γενική Εισαγγελέα ζήτησε την άρση ασυλίας της Εύας Καϊλή και της Μαρίας Σπυράκη. Η κυρία Σπυράκη δήλωσε ότι η υπόθεση δεν έχει καμία σχέση με το Κατάρ και το ΣΥΡΙΖΑ σας ζητά να την αποπέμψετε. Εσείς τι λέτε για όλα αυτά? Πληροφορήθηκα και αρμένη την υπόθεση αυτή όσο ήμουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι μια σοβαρή υπόθεση. Δεν έχω ακόμα πλήρη εικόνα. Θα μου επιτρέψετε να επιστρέψω στην Αθήνα, να μελετήσω το ζήτημα και να σας απαντήσω για το ζήτημα αυτό αύριο. Κυρία Ευαγγελία Τσιπρίκα, από τον Άλφα. Κύριε Πρόεδρε, είναι η μείωση της Αιγύπτου, στην πραγματικότητα, της τουρκολιβικών μνημόνιο, που προκαλεί έντονα εκνευρισμό στην Τουρκία. Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να μιλώ για τις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι υπάρχει μια συναντήληψη με την Αίγυπτο και τον τρόπο τον οποίο αντιλαμβανόμαστε, τον τρόπο τον οποίο πρέπει να οριοθετήσουμε τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Εξάλλου θέλω να σας θυμίσω ότι η Ελλάδα και η Αίγυπτος έχουν ήδη προχωρήσει σε μια ημερική οριοθέτηση, η οποία είναι απολύτως συμβατή με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, εξού και έχει αναγνωριστεί από όλους, σε αντίθεση με το τουρκικο-λιβικό μνημόνιο, το οποίο δεν έχει αναγνωριστεί από κανέναν, εξού και το θεωρούμε όλοι, όταν λέμε όλοι, ενώ και όλη η ευρωπαϊκή οικογένεια, ως άκυρο και ως ένα κείμενο το οποίο δεν παράγει ουσιαστικά κανένα έννομο αποτέλεσμα.